Ο συνάδελφος ο Δήμος Κουμπούρης έκανε μια άριστη, θα έλεγα, γενική τοποθέτηση. Θα αναφερθούμε όμως στο σχέδιο νόμου που έχει καταθεθεί στη Βουλή, το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε αποδέχεται τη φιλοσοφία του νόμου 4387, δηλαδή του νόμου Κατρούγκαλου, για το λόγο ότι δεν αποκαθιστά τις συντάξεις οι οποίες έχουν συντριβεί με τους μνημονιακούς νόμους και θα πω κυρίως με τον 4051 και 4093, ο οποίος τι έκανε. Πήρε την κύρια σύνταξη, πήρε και τις επικουρικές και κανόν και υπολόγισε τα ποσοστά μείους 5, 10, 15, 20% και έχουμε υποστεί συντριβή. Επομένως, το σχέδιο νόμου αυτό δεν αποκαθιστά τις συντάξεις μας. Αν προσέξουμε στην εισαγωγή του νόμου, αυτού του νόμου, θα δούμε ότι μιλάει για την επάρκεια των συντάξεων, την εξασφάλιση δηλαδή επάρκειας των συντάξεων και την βιωσιμότητα του φορέα. Δεν λέει όμως για την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων. Δυστυχώς, η φιλοσοφία του είναι η ίδια η φιλοσοφία με τον νόμο Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση καλλιέργησε στους συνταξιούχους προσδοκίες για την επιστροφή αναδρομικών. Δεν φαίνεται και από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και από αυτό το σχέδιο νόμου δεν φαίνεται ότι αποκαθίστανται οι συντάξεις μας. Αντίθετα, δημιουργούνται συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων. Η μία πριν από την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου και η άλλη μετά. Γιατί η προσωπική διαφορά που υπάρχει θα εξακολουθήσει να είναι μέχρι το 2023. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι αυτή η λογιστική αύξηση θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά. Επομένως, δεν υπάρχει καμία αύξηση και μετά το 2023 οι συντάξεις θα είναι οι ίδιες, οι συνταξιούχοι θα έχουν την χειρότερη αγοραστική ικανότητα, γιατί δεν προβλέπεται καμία βελτίωση. Όμως, υπάρχει κάτι ανησυχητικό για μας. Το ΕΤΕΑΠ συγχωνεύεται με τον ΕΦΚΑ. Εντάσσεται πλέον η επικουρική σύνταξη στην κύρια σύνταξη. Μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να αφομοιωθεί και αυτή με την κύρια σύνταξη. Δηλαδή θα είναι η ίδια σύνταξη. Όμως το γεγονός ότι από εκτιμήσεις που νομίζω ότι είναι και σωστές, το Ταμείο σήμερα έχει 8,5 δισεκατομμύρια περιουσία. Αυτά είναι μετρητά. Δεν αναφέρομαι στα κίνητα φυσικά που έχει. Επομένως, δεν φαίνεται κανένας λόγος η επικουρική μας σύνταξη να ενσωματωθεί με την κύρια σύνταξη. Βλέπουμε και κάτι άλλο στο σχέδιο νόμου, αυτό που θα γίνει νόμο σε λίγο. Βλέπουμε ότι καταργείται η σύνταξη, η 13η σύνταξη, γιατί κατά τον νόμο είναι 13η. Μπορεί για μένα να μην είναι, αλλά για αυτόν που παίρνει 500 ευρώ είναι. Λοιπόν, καταργείται αυτή η σύνταξη και θεσπίζεται ένας μηχανισμός στήριξης για ποιους, για ορισμένο αριθμό συνταξιούχων. Εμείς περιμέναμε την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Επομένως, ενώ οι συνταξιούχοι ανέμεναν μία ανακούβηση, είτε με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, είτε από την κυβέρνηση, η οποία είχε υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και θα τον αντικαταστήσει με ένα καλύτερο, πιο ανθρώπινο νόμο. Δεν το έκανε όμως αυτό και φυσικά εμπέζει έτσι τους συνταξιούχους. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν μας απομένει τίποτε άλλο. Θα πρέπει να μας αποδοθούν και τα δώρα μας και τα επιδόματα αδείας και θα πρέπει να δοθούν οι συντάξεις, γιατί εμείς καταβάλαμε βαρύτατο τίμημα για τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή της χώρας, ενώ δεν ευθυνόμαστε.
και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς, συνάδελφοι και συναδέλφες, ότι ο αγώνας είναι βασική προϋπόθεση για την ίδια τη ζωή μας. Με πολιτική απόφαση καταργήθηκαν οι συντάξεις, με πολιτική απόφαση πρέπει να δοθούν. Γι' αυτό θα είμαστε ανυποχώρητοι στον αγώνα μας. Ευχαριστώ πολύ.